Ο διορισμένος υπουργός των λαθρομεταναστών, που δεν πήρε καμία ψήφο από τον ελληνικό λαό, διορίστηκε και μπήκε μέσα στη Βουλή και διοικεί τη χώρα και κρύφτηκε όπως κρύβεται κάθε φορά που αστεί κοινοβουλευτικό έλεγχο η Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό το εθνικό έγκλημα που τελείται με τους λαθρομετανάστες και μας αποστέλει αυτά τα άθλια εδώ πέρα χειρόγραφα, αυτά τα άθλια έγγραφα, όπου λέει ότι δεν συνδιαλέγονται με τον ρατσισμό οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί. Μας έλεγαν αυτά τα κατάπτυστα έγγραφα και κρύβονται και ο υπουργός και ο Τσίπρας, γιατί έχουν εγκληματίσει σε βάρος της Ελλάδος. Καλά έκανε λοιπόν και κρύφτηκε και σήμερα. Να μας απαλλάξετε γενικότερα, ζητάμε, από αυτή τη θλιβερή παρουσία σας, από αυτές τις αθλειότητες, από το ρατσισμό σας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Να πάει, να ντρέπεστε εσείς! Εσείς να ντρέπεστε που ξεπουλήσατε την Ελλάδα! Κύριε Κασιδιάρη, ντροπή σε εσάς που έχετε κάνει την Ελλάδα αποθήκη από τον μεταναστών! Εσείς πρέπει να ντρέπεστε! Είναι απαράδεκτο! Εσείς ο πουλημένος! Σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη! Εσείς ο πουλημένος και ο γελίος! Εσείς προδώσατε τη χώρα! Κύριε δεν έχετε κανένα δικαίωμα, κύριε Κασιδιάρη, να μην κύριε Κασιδιάρη, εξευτελισμένοι. Κύριε Κασιδιάρη, αφήστε τους χαρακτηρισμούς περιοριστείτε στο αντικείμενο της επερώτησης. Να πάει ο υπουργός σας στο ΤΑΕΚ Βοντό να κάνει παρέα στους Πακιστανούς και να μας αδειάσει τη γωνιά. Καλά έκανε και σηκώθηκε και έφυγε. Διότι όλα αυτά που κάνετε, όλα αυτά που κάνετε είναι παράνομα. Όταν παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, με ακούτε. Ακούτε. Διακόψω, θα κλείσω το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας απευθύνω τον λόγο. Σας απευθύνω τον λόγο. Σας ζητώ κάτι. Μα δεν σέβεστε έλεγχο. Ούτε το Προεδρείο. Όσο προδίδεται μα ούτε το Προεδρείο δεν σέβεστε. Όσο αυτή η χώρα ξεπουλιέται, εμείς θα ακούμε τους τόνους και θα λέμε την αλήθεια. Με ακούτε, κύριε Κασιδιάρη. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει. Με ακούτε, σας παρακαλώ. Ένας ρατσισμός σε βάθος. Σας μιλώ ευγενικά. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει την Ελλάδα γκέτο λαθρομεταναστών. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει τον Έλληνα μειοψηφία μέσα σε αυτή τη χώρα. Και αυτό το έσχος δεν θα περάσει και θα φροντίσει για αυτό η Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή σήμερα είναι η μοναδική φωνή, η μοναδική φωνή που λέει δυνατά αυτό που θέλει να πει κάθε πολίτης. Έλεγε ο Τσίπρας προηγουμένως ότι δεν αντιδρά κανείς στην ΚΟ, λέει, τα δέχονται όλοι αυτά που γίνονται. Να ρωτήσω τον Καμένο τι έγινε όταν πήγε στην ΚΟ. Να ρωτήσω τον Αβραμόπουλο που τους κάνανε ομελέτα οι κάτοικοι. Να ρωτήσει όλους αυτούς οι οποίοι προδίδουν αυτή τη χώρα, οι οποίοι κρύβονται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδος. Έχουν προσκυνήσει τη γερμανική οικονομική ολιγαρχία, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, η Μέρκελ είναι αυτή η οποία επέβαλε, παίζοντας το παιχνίδι των γερμανών βιομηχάνων, να ξεκινήσουν αυτές οι ροές των λαθρομεταναστών μέσω Ελλάδος και να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Και σήμερα μετατρέπουν την Ελλάδα σε αυτό που είπε ο Τσίπρας, σε αποθήκη. Αν το έλεγα εγώ, θα με κατακρίνατε. Ένας άλλος ΣΥΡΙΖΕΟΣ είχε πει για ψητούς Μαροκινούς. Αν χρησιμοποιήσει η Χρυσή Αυγή αυτή τη φρασιολογία, θα βγαίνατε όλοι και θα λέγατε κάνετε τους μια άρση ασυλίας με τον αντιρατσιστικό νόμο. Τώρα που τα λέει αυτά η κυβέρνηση και ήταν αληθής ο λόγος αυτός, αποθήκη θέλετε να γίνει η Ελλάδα, αποθήκη εκατομμυρίων λαθρομεταναστών, γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να ξεπουληθεί η χώρα, να ξεπουληθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας μας. Σε μια Ευρώπη η οποία δίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους Τούρκους, πληρώνουμε τους Τούρκους αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες μέσα στην Ελλάδα. Κλειστά σύνορα λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Να κλείσουν επιτέλους τα σύνορα και μην μιλήσετε για ανθρωπισμό, γιατί είστε ψευτοανθρωπιστές, γιατί με τη δική σας πολιτική πνίγονται τα ανήλικα παιδάκια στο Αιγαίο. Αν υπήρχε η πολιτική των ανοιχτών, των κλειστών σύνορων, τότε θα παρέμεναν όλοι αυτοί στην Τουρκία. Στα παράλια της Τουρκίας, όπου ούτε πόλεμος υπάρχει ούτε κανένα πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Παίζεται το παιχνίδι των Αμερικανών, οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα, οι οποίοι με τους πολέμους οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο της προσφυγιάς και της λαθρομετανάστευσης, εάν θέλετε. Παίζεται το παιχνίδι όλων αυτών των ξένων δυνάμεων που έχουν στόχο την υποδούλωση αυτής της πατρίδας. Ο ανθρωπισμός σας λοιπόν είναι ψεύτικος και αυτό το καταγγέλει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και τι λέει ο νόμος? Το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Ο νόμος στην Ελλάδα λέει πως όποιος εισέρχεται παράνομα στην επικράτειά μας πρέπει να επαναπροωθείται στη χώρα προέλευσής του. Και εμφανίζεται εδώ ο άνθρωπος αυτός που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός και λέει ότι είναι παράνομες οι επαναπροωθήσεις. Πού ακούστηκε κάτι τέτοιο? Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται, σε κάφρους? Οι επαναπροωθήσεις και οι απελάσεις των λαθρομεταναστών είναι το μόνο νόμιμο μέσο το οποίο πρέπει να επιβληθεί για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από αυτή την αγχώνη της λαθρομετανάστευσης. Αλλά, όπως προείπα, είστε ρατσιστές σε βάρος των Ελλήνων. Φτάσατε στο σημείο να κάνετε
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα νόμο και όποιος δίνει τρόφιμα σε Έλληνες πολίτες να πηγαίνει κατηγορούμενος στον εισαγγελέα. Εσείς που δεν έχετε δώσει τίποτα στους Έλληνες πολίτες, τα έχετε πάρει όλα από τους Έλληνες πολίτες, κατηγορείτε εμάς επειδή όταν είχαμε μια κρατική χρηματοδότηση την επιστρέψαμε στον Έλληνα πολίτη μέσω των συστητίων. Αυτή την πολιτική σας καταγγέλουμε, γι' αυτό το λόγο και σας βλέπουμε εξάπτεστε, τρελαίνεστε, αρρωσταίνετε πολλές φορές όταν μιλάνε σε αυτό το βήμα οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, διότι φοβάστε την αλήθεια, φοβάστε τον έλεγχο ενάντια σε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάνετε κατά της Ελλάδος. Το πρόσφατο παράδειγμα της Γαλλίας απέδειξε ότι ο πολυπολιτισμός τον οποίο ευαγγελίζεστε έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει. Πολυπολιτισμικό μοντέλο σε ευρωπαϊκά έθνη και κράτη δεν υπάρχει. Στη Γαλλία το Εθνικιστικό Κόμμα έγινε πρώτο κόμμα. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Μόνο που εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε την Ελλάδα Γαλλία. Η Ελλάδα θα παραμείνει κυρίαρχο εθνικό κράτος όσο και αν αντιμάχονται αυτή την πραγματικότητα οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες εκφράζονται από όλα τα κόμματα της Βουλής. Μην αδικήσω τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα κάνει την ευαίσθητη δήθεν για το θέμα των λαθρομεταναστών. Από το